Τα σχολεία υπολειτουργούν και το Υπουργείο Παιδείας φυρίζει αδιάφορα. Αυτό κατήγγειλαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Μαγνησίας που περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση σε ό,τι αφορά στα κενά των εκπαιδευτικών, τα τμήματα κατεύθυνσης, τις αποσπάσεις και μεταθέσεις συναδέλφων τους και την κατάργηση μιας σειράς δομών μείζωνος σημασίας για τους μαθητές. Αυτή η περιβόητη αναδιάρθρωση το μόνο που κατάφερε είναι να δημιουργήσει δομές, είτε φαντάσματα, μιλάμε για τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, είτε ουσιαστικά αναποτελεσματικές, όπως έχουν γίνει τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τα σχολεία με λογιστικές μεθόδους, έχοντας επιβάλει τον τρόμο και την ευθυνοφοβία, ακόμη και για τη λήψη αυτονόητων αποφάσεων, κατήγγειλε το μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας Κώστας Λαγός, που κάλεσε την υπόλοιπη κοινωνία να αναλάβει τις ευθύνες της για την υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση. Την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε με την Ένωση Γονέων να δοθεί από κοινού αυτή η συνέντευξη. Δεν ξέρουμε γιατί, ας πούμε, δεν ήρθαν, λες και δεν τους αφορά το θέμα ή έχει λυθεί το επιμέρους τι θέμα. Δηλαδή θα φτάσουμε στη λογική, λύνουμε το επιμέρους θεματάκι μας και μετά κάνουμε πίσω και τελειώσαμε. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν, καλά θα κάνει να αφυπνιστεί η κοινωνία και να υποστηρίξει το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση και στη ζωή. Μόνο οι υπουργικές αποσπάσεις, δηλαδή τα ρουσφέτια, γίνονται εγκαίρως και με πλήρη αδιαφάνεια, κατήγγειλε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, Διαλεχτή Τσιτούμη. Καταγγέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή ως ΕΛΜΕ ότι εκείνο που λειτουργεί χωρίς να υπάρξουν παρεμβολές, χωρίς ας πούμε να υπάρξει καθυστέρηση, είναι οι υπουργικές αποσπάσεις, οι οποίες είναι αδιαφανείς, βόλεμα των εταίρων, και καλά κρατεί το πελατειακό σύστημα. Οι οποίες γίνανε έγκαιρα, φύγανε αυτοί που πήραν υπουργικές αποσπάσεις, χωρίς να πάει ο αναπληρωτής εκεί. Την άμεση στελέχωση των ειδικών σχολείων, την επαναλειτουργία των δομών ενίσχυσης του μαθητή και την επαναφορά των καλλιτεχνικών μαθημάτων ζήτησε ο Ταμείας της ΕΛΜΕ Γιώργος Καλκιαδόπουλος. Είναι επαναλλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και είναι απαραίτητα για την πρόσβαση των μαθητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι αρχιτεκτονική και αρκετές σχολές στον ΔΕΗ. Είναι απαράδεκτο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα να μην διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο και να αναγκάζονται τα παιδιά να προστρέχουν στα φροντιστήρια.